Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε ένα παραδοσιακό κρύο ορεκτικό με σπανάκι και καρύδια. Λέγεται πχάλι. Το φαγητό αυτό προέρχεται από τη Γεωργία, είναι μια νόστιμη, υγιεινή και νηστίσιμη σαλάτα. Είμαι σίγουρη ότι αυτό το ορεκτικό θα αρέσει σε όσους προτιμούν πικάντικη κουζίνα. Το πχάλι από το σπανάκι περιλαμβάνει καρύδια, κολίανδρο, σκόρδο και τα μπαχαρικά. Πράγμα που σημαίνει ότι η σαλάτα έχει πολλές βιταμίνες. Για το χειμώνα είναι ό,τι πρέπει. Ακόμα και αυτοί που δεν τρώνε το σπανάκι, αυτό το μεζέ θα το λατρέψουν, πιστέψτε με. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως είναι, ρίχνουμε το σπανάκι στο καυτό νερό. Δεν θέλουμε όμως να το βράσουμε, ίσα ίσα. Μόλις πάρει μια βράση, το βγάζουμε το σπανάκι. Χρειαζόμαστε τις βιταμίνες. Ένα λεπτό, το πολύ. Και τώρα θα το βγάλουμε προσεκτικά. Το ρίξα σε ένα κρύο, πολύ κρύο νερό για να μην αλλάξει το χρώμα του. Θα κάνουμε το εξής, αυτό το πράγμα θα κάνουμε. Μπορείτε να πάρετε και καταψυγμένο σπανάκι, οπότε δεν θα έχετε αυτό το βράσιμο. Και στράγγισμα, οπότε θα το έχετε έτσι καταψυγμένο σπανάκι. Και αποκτήσαμε ένα μείγμα, το ανακατεύουμε όλα καλά και θα βάλουμε τώρα τα μπαχαρικά μας. Μυρίζει φανταστικά. Λοιπόν, θα βάλουμε και το ξύδι. Αυτό. Η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Γίνεται μέσα σε ένα τέταρτο. Το καλό είναι ότι πάει μόνο κρύο. Αυτό είναι σαν μεζές που συνοδεύεται μαζί με το κρέας, ψάρι. Θα το αφήσουμε για κάνα τέταρτο. Πέρασε ένα τέταρτο. Η γεύση του είναι τέλεια. Νιώθω και το καυτερό πιπέρι και το σκόρδο, το ξύδι, το αλατάκι του είναι εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε με δύο τρόπους τη σαλάτα. Ο ένας ο τρόπος είναι να παίρνουμε με βρεγμένα χέρια και να κάνουμε έτσι μπαλίτσες. Και τώρα θα το στολίσουμε κάνοντας εδώ μια τρυπούλα και από εδώ και θα ρίξουμε ρόδι. Είναι πιο πολύ για ομορφιά. Κοιτάξτε πώς θα φαίνεται το πιάτο στο γιορτινό σας τραπέζι. Φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Και το καλό είναι για τις νοικοκυρές ότι αυτό το μεζέ μπορείτε να το ετοιμάσετε πιο πριν, γιατί τρώγεται κρύο. Και όπως είπαμε, αυτοί που δεν τρώνε το σπανάκι, αυτό το μεζέ θα το λατρέψουν. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας!